Παράσταση διαμαρτυρίας από τους εργαζόμενους στον Δήμο Ηρακλείου, οι οποίοι είναι δικαιούχοι αποζημίωσης βάσει νόμου για τα μέσα ατομικής προστασίας και γάλακτος για την περίοδο 2012-2017. Εμείς ο Σύλλογος έχουμε από την αρχή μια ξεκάθαρη θέση, όλοι μας, ότι όποιος δεν πήρε αυτό που δικαιούται να το πάρει. Με βάση το νόμο, το δικαιούται σε χρήμα. Πρέπει να το πάρει. Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία. Πήρα, δεν πήρα το 12. Υπάρχουν συνάδελφοι από το Πράσινο που τα πήραν σε ρεπό και το λένε. Από τα τέλη του 2016, όποτε τέθηκε σε εφαρμογή ο σχετικός νόμος, δεν έχουν λάβει μέχρι σήμερα ούτε ευρώ με τη συνάντησή τους με τον Δήμαρχο και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Κώστα Βαρδαβά να καταλήγει σε αδιέξοδο. Υπάρχουν δηλαδή κάποιοι συνάδελφοι σας που έχουν πάρει ρεπό? Υπάρχουν. Ένα ποσοστό υπάρχει. Μας κοροϊδεύουν. Όσοι δεν φτιάξαν τις λίστες, όσοι δεν υπάρχουν οι λίστες, όσοι το ένα, όχι το άλλο, για να μην δώσουν τα χρήματα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται αυτό και ποιος τελικά είναι ο κύριος υπεύθυνος, αλλά δεν θα το αφήσουμε να περάσει έτσι. Οι αντιπαραθέσεις χτύπησαν κόκκινο. Με αφορμή την πρόταση που κατέθεσε ο Κώστας Βαρδαβάς για την αποζημίωσή τους μόνο για 2 χρόνια αντί για 4, με τον αντιδήμαρχο να ισχυρίζεται ότι οι εργαζόμενοι έχουν λάβει άτυπα ρεπό. Η δήλωση αυτή άναψε φωτιές, με τους εργαζόμενους να κάνουν λόγο για αδικία, υποστηρίζοντας ότι η πλειοψηφία των εργαζομένων δεν έχει πάρει ρεπό, φωτογραφίζοντας μάλιστα προνομιακή μεταχείριση της Δημοτικής Αρχής σε συγκεκριμένους υπαλλήλους. Αφού δεν συζητάνε για το δικαίωμα που προκύπτει από τον νόμο, δεν είναι εκβιαστικό. Δεν είναι να κάνουμε εξαιρέσεις. Όλοι, μια οικογένεια που είμαστε, όλοι μαζί. Αυτά που πρέπει να τα πάρουμε, πρέπει να τα πάρουμε. Τα δικαιόμαστε. Είναι αμαρτία από τον Θεό. Και ενώ η Δημοτική Αρχή εμένει στην πρότασή της για την αποζημίωση 2 χρόνων και όχι 4, οι εργαζόμενοι επανέλαβαν να τους δοθεί επίμαχη λίστα των δικαιούχων για αποζημίωση, κάτι που διεκδικούν από τον Οκτώβριο του 2018, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Ειδικά για τους συναδέρφους στον ηλεκτροφωτισμό. Ο ίδιος ο προϊστάμενος έλεγε τότε: δεν είναι νόημα τα ρεπό, δεν τα δίνω. Γιατί να μου αποκλείει η Δημοτική Αρχή, πιστεύοντας κάποιους άλλους συναδέρφους, ότι κι εσείς όλοι τα έχετε πάρει το 12? Όχι. Δεν το δέχομαι αυτό. Και εφόσον υπάρχει μια νομοθεσία που λέει ότι πρέπει να το πάρετε σε χρήμα, εμείς απαιτούμε ο Σύλλογος να το πάρετε σε χρήμα. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος φαίνεται να υποστήριξε ότι δεν μπορεί να του δοθεί η λίστα για λόγους προσωπικών δεδομένων, με τους εργαζόμενους να κάνουν λόγο για 2 μέτρα και 2 σταθμά. Δεν πρέπει να υποκύψουμε τους εκβιασμούς. 2 και 2, 2 και 1 και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Εξουσιοδοτήστε μας. Πάμε και διεκδικούμε και το 12, ναι ή όχι? Τόσο απλά. Ναι. Χέρια. Χέρια. Ποιοι θέλουν? Όλοι θέλουν. Κάποιοι συνάδελφοι έχουν πάρει ρεπά. Τους έδωσαν οι προϊσταμένοι τους ρεπά. Κάποιοι άλλοι προϊστάμενοι τότε είπαν ότι τα ρεπά είναι παράνομα και δεν τα δικαιούστε. Και ενώ ο αντιδήμαρχος επικαλείται τα άτυπα ρεπό, τα οποία όμως έχουν δοθεί σε ελάχιστους, δεκάδες ερωτηματικά προκαλεί το γεγονός για την νομιμότητα ή όχι της όλης διαδικασίας, δηλαδή για έξτρα ρεπό αντί για την προβλεπόμενη διαδικασία. Υπάρχει αδικία, πιστεύετε? Βεβαίως. Μεγάλη, πολύ μεγάλη. Αλλά ελπίζουμε. Εμείς το δικαίωμά μας το θέλουμε όπως δόθηκε από τον νόμο. Δεν κάνουμε παζάρια αυτή τη στιγμή. Πάντως, αρκετοί έκαναν λόγο για μια πρόταση από τη Λότζια που τους αδικεί και ότι είναι ένας τρόπος ασφιχτικής πίεσης σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη τα χρήματα σε περίοδο κρίσης, ώστε να δεχτούν μόνο τα 2 χρόνια αποζημίωσης και όχι τα 4 βάσει νόμου.